Γιώργος Γιακουμίδης. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Γιακουμίδη? Καλημέρα και χρόνια πολλά σε Χρόνια όλους πολλά. τους θεατές σας και εσάς. Να είστε καλά. Αλήθεια, πόσα χρόνια γνωρίζετε τον Άλεξ Κάλλας? Αρκετά, αρκετά. Πολλά, ε. Είμαστε μεγάλοι. Μα δεν λέτε την ηλικία σας τώρα όμως. Είμαι παλιός, παλιός. Ναι. Λοιπόν, στο προσκήνιο βρίσκεται η πρόταση που καταθέσατε χθες, εσείς ως εκπρόσωπος, και να το διευκρινίσουμε για να ξέρει και ο κόσμος, ως εξουσιοδοτημένος από τον Άλεξ Κάλλας εκπρόσωπος, να καταθέσει την πρόταση, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Για να τα λέμε με τους τύπους, για να είναι όλα έτσι όπως πρέπει να είναι. Θέλετε να μας πείτε λίγο πρώτα σε γενικές γραμμές ποιος είναι ο σκελετός της πρότασης που καταθέσατε χθες? Καταρχήν παρουσίασα στους διοικούντες του ΑΣ το ότι μαζί με τον κύριο Κάλλας, κατά δήλωση του ίδιου του κύριου Κάλλας, γραπτή δήλωση, προτίθεται να επενδύσουν, όταν αυτό θα γίνει εφικτό, ο κύριος Βάλτερ Φόιχτ και ο κύριος Ντίτερ Χένες. Ναι. Και οι δύο είναι άνθρωποι που ασχολήθηκαν στο παρελθόν με το ποδόσφαιρο. Ο ένας είναι ο παλιός πρόεδρος της ομάδας της Ulm, ναι, που είχε ανεβεί από τις μικρές κατηγορίες μέχρι την Bundesliga. Σωστά. Και ο δεύτερος είναι ο γνωστός ποδοσφαιριστής, ο Ντίντερ Χένες, ο αδερφός του Ούλι Χένες, που ήταν πρότινος πρόεδρος στην Bayern. Νομίζω τώρα ο Ντίντερ Χένες, κύριε Γιακουμίδη, πρέπει να είναι τώρα αντιπρόεδρος στην Bayern, έτσι δεν είναι? Νομίζω κάτι... Δεν ξέρω αν είναι. Μέτοχος είναι σίγουρα. Νομίζω ότι είναι σε κάποιο διοικητικό πόστο, αλλά δεν ξέρω ποιο ακριβώς. Ναι, ναι. Ο ίδιος βέβαια ξέρετε ότι έχει ασχοληθεί με την οργάνωση πολλών ομάδων στην Bundesliga. Βεβαίως. Και στην ίδια την Bayern. Και αυτό έγινε για να υπογραμμιστεί η σοβαρότητα της πρότασης που καταθέτει ο κύριος Κάλλας. Στο πρώτο βήμα λοιπόν της πρότασης αυτής ήταν να ζητήσουμε από τον ΑΣ την διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος μέσα στο τέλος του περίοδου, της περίοδου, της αγωνιστικής, τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου, εξασφαλίζοντας όλα τα χρήματα που θα χρειαστούν εγκαίρως να πληρώνεται ο καθένας στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ώστε να κατακτήσει ο Άρης το τρέχον πρωτάθλημα χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό, πριν πάτε στο δεύτερο, είπατε ότι αναλαμβάνετε όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή αμοιβές ποδοσφαιριστών και προσωπικού, λειτουργικά έξοδα και ό,τι εν πάση περιπτώσει ενέχει αυτό. Δεν είπατε κάποιο συγκεκριμένο ποσό ή δεν σας ζητήθηκε κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Μου ζητήθηκε, είναι αλήθεια, να πω το ποσό. Αλλά η άποψη του κυρίου Κάλλας είναι ότι να είμαστε μακριά από, συγγνώμη για την έκφραση, από παπατζηλίκια. Ναι. Ότι θα μπουν τόσα εκατομμύρια κλπ. Ότι εμείς δεν θα λέμε μεγάλα λόγια, θα κάνουμε έμπρακτα, αποδεικνύοντας κάθε μέρα με συνέπεια αυτό που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Ο στόχος μας, ξέρουμε ότι είναι ότι θα δώσουμε εξετάσεις σε όλο τον κόσμο του Άρη, ναι, μέσα στο τέλος χρονιάς, εφόσον αναλάβουμε. Ναι. Και από την πολιτική μας και τη διαγωγή μας και τη συνέπειά μας, θέλουμε να κερδίσουμε τον κόσμο του Άρη, διότι κατά τον κύριο Κάλλας, σε μια μεγάλη επένδυση, όπως είναι σε μια ομάδα, όπως είναι και σε μια μεγάλη ομάδα με μεγάλη επίχυση όπως είναι ο Άρης, αυτό που προέχει είναι να είναι ικανοποιημένος ο κόσμος, και αυτό αφορά στην επιτυχία κατά 80% στην επιτυχία της επένδυσης. Κατά 20% είναι τα χρήματα. Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν, δεν θέλουμε να πούμε μεγάλα λόγια, τόσα εκατομμύρια όπως υπόθηκε από άλλους στο παρελθόν. Ναι. Αλλά να είναι όλοι βέβαιοι ότι με συνέπεια κάθε μήνα τα χρήματα εγκαίρως, χωρίς να αφήνουν κανένα παραπονεμένο, κανένα παράπονο, θα είναι στους λογαριασμούς αυτών που πρέπει να τα πάρουν. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Τώρα πάμε στο... Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι να αναλάβει η ομάδα του κ. Κάρα την ευθύνη να διεκπεραιώσει την καθάριση της ΠΑΕ, καταβάλλοντας όλα τα έξοδα που χρειάζονται για μια τέτοια δουλειά. Ναι. Αυτό προϋποθέτει, φαντάζομαι, ότι θα υπάρχει και δικό του νομικό τμήμα, ορκωτοί λογιστές, ό,τι εν πάση περιπτώσει χρειάζεται. Ασφαλώς, ναι. Ασφαλώς, ναι. Ασφαλώς. Και η τρίτη η πρόταση που έγινε είναι ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα, εφόσον ο Άρης κατακτήσει το πρωτάθλημα, αναλαμβάνει όλα τα έξοδα που χρειάζονται, γιατί είναι αρκετά τα έξοδα, για να συσταθεί η καινούργια ΠΑΕ του Άρη. Ναι. Και το minimum
μετοχικό κεφάλαιο που χρειάζεται για να έχει κανείς, να έχει κανείς μια οργανωμένη εταιρεία. Πείτε μας κάτι, αυτό το minimum μετοχικό κεφάλαιο είναι δεσμευτικό ή, γιατί ξέρετε ότι αυτό είναι μια απόφαση του ερασιτέχνη Άρη, ή είναι διατεθειμένος να καλύψει και ένα μεγαλύτερο ποσό? Γιατί ξέρετε, αυτό είναι, είναι ίσως το μόνο από την πρόταση που όχι δεν ακούστηκε καλά, που δημιουργεί μια αίσθηση, γιατί σου λέει ο άλλος μόνο με 350 χιλιάρικα δεν θα κάνει μετοχικό κεφάλαιο Άρης. Δεν είπαμε ποσό. Αυτό είναι το μίνιμουμ. Το μίνιμουμ είναι. Αυτό το για minimum, να συσταθεί μια... Το μίνιμουμ... Δεν είναι. Το μίνιμουμ που θεωρήσει ο ερασιτέχνης. Α, μισό λεπτό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Γιατί το μίνιμουμ για να συσταθεί πάει βάση νόμου σήμερα είναι 360.000, αν θυμάμαι καλά. Το μίνιμουμ που θα ζητήσει ο ερασιτέχνης. Αυτός ο ερασιτέχνης θα ορίσει. Α, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Κατά νόμο. Έτσι, ναι, είναι αυτό. Έχω την αίσθηση ότι δεν το κατάλαβαν αυτό στον ερασιτέχνη έτσι όπως το λέτε τώρα, αλλά το κατάλαβαν όπως το κατάλαβα και εγώ. Mm. Να το ξέρετε αυτό. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε κιόλας. Άρα το μίνιμουμ που θα είναι ορίσει σαφές, ο ερασιτέχνης. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο, είναι σαφές ότι εξάλλου η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον ερασιτέχνη και στη Γενική Συνέλευση του ερασιτέχνη να κάνει, να κάνει τον Άρη ΠΑΕ. Μα, επειδή εμείς δεν έχουμε την πρόταση, αλλά από πληροφόρηση βάλαμε ό,τι βάλαμε και γράψαμε ό,τι γράψαμε και είπαμε ό,τι είπαμε. Είναι ακριβώς όπως το λέω. Α, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε το συγκεκριμένο, αλλά το μίνιμουμ που θα ορίσει ο ερασιτέχνης Άρης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα είναι συμπαίκτες και οι δύο Γερμανοί που αναφέρατε στην όλη διαδικασία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, νομίζω ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Η γνωριμία του κυρίου Κάλλας με τους Γερμανούς πώς προέκυψε, κύριε Γιακουμίδη, αν γνωρίζετε, για να μας πείτε? Καταρχήν είναι συνεργάτες. Ναι. Ναι. Και ζουν στον ίδιο τόπο, στο Μαϊάμι. Είναι γείτονες. Α, μάλιστα. Είναι γείτονες και συνεργάτες. Και κάπως, ναι, και κάπως έτσι ξεκίνησε δηλαδή, κουβέντα ναι, στην κουβέντα. Είναι πολλά χρόνια φίλοι, δεν είναι τώρα. Ναι. Εξάλλου έχει αρκετές διασυνδέσεις με τον αθλητικό χώρο ο κύριος Άλεξ Κάλλας. Ναι. Εκεί στην Αμερική. Με προσωπικότητες από το ποδόσφαιρο και από άλλα αθλήματα. Προφανώς επισκέπτονται τα εστιατόρια που διαθέτει στις διάφορες πόλεις της Αμερικής. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω αν το εκλαμβάνουμε σωστά, η προσπάθειά του να τους πείσει να συμμετέχουν στο project έχει να κάνει στο γεγονός ότι μιλάμε για δύο ανθρώπους που επί πολλά χρόνια έχουν υπηρετήσει το ποδόσφαιρο και το ξέρουν. Δηλαδή μιλάμε για δύο ανθρώπους που έχουν επάρκεια και γνώση του αντικειμένου και χρήσιμες γνωριμίες φυσικά, εκεί που πρέπει. Η φιλοδοξία του σχεδίου του κ. Κάλλας είναι να, αν αναλάβει τη στίχη του Άρη και συσταθεί ΠΑΕ, η φιλοδοξία του είναι να εκ θεμελίων να συσταθεί με τέτοιο τρόπο, παραδείγματος χάρη ακολουθώντας πιστά τους νόμους και τους κανονισμούς της UEFA και της ΕΠΟ, ώστε η εταιρεία να είναι σε γερά θεμέλια, σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς και όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για μια σύγχρονη, μοντέρνα ευρωπαϊκή ομάδα. Μεθοδικά και με όλες τις προϋποθέσεις που δεν θα φέρουν ποτέ πρόβλημα στον Άρη. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι η μεθοδικότητα των Γερμανών, όπως και του ίδιου του κ. Κάλλας, που είναι πάρα πολύ μεθοδικός, θα είναι το εργαλείο για να χτιστεί μεθοδικά βήμα-βήμα μια πολύ ισχυρή εταιρεία. Mm-hmm. Αληθεύει ότι μέσα στο πλάνο υπάρχει εν ευθέτω χρόνο μελλοντικά και η δημιουργία ενός αθλητικού κέντρου? Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, το μεγάλο όνειρο του Άλεξ Κάλλας και των δύο Γερμανών. Σας είπα, βήμα-βήμα θα γίνει μια πολύ μοντέρνα ευρωπαϊκή ομάδα, αντάξια της δυναμικής της, και σε μια τέτοια ομάδα βέβαια είναι απαραίτητο ένα μοντέρνο αθλητικό κέντρο. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την δραστηριότητα, για να ακούσει και ο κόσμος, γιατί εμείς λίγο πολύ μπήκαμε στο ίντερνετ, ψάξαμε αρκετά πράγματα, κυρίως για τον κύριο Χένες, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει και ο κόσμος να ξέρει ότι πρόκειται για έναν πρώην μεγάλο ποδοσφαιριστή στη Γερμανία, με δυνατότητες οικονομικές τεράστιες γενικά της οικογένειας, με παρουσία σε ομάδες όπως η Bayern, η Wolfsburg, η Stuttgart. Να μας πείτε δύο-τρία πραγματάκια για να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ποιοι είναι και οι συνεργάτες του Άλεξ Κάλλας. Γιατί, εντάξει, ακούνε δύο ονόματα Γερμανών τώρα. Να σας πω το εξής, ότι θα μπορούσα να πω πολλά, όμως η εντολή του κ. Κάλλας είναι χαμηλά η μπάλα και όχι πολλά λόγια. Mm-hmm.
Όχι, να μας περιγράψετε λίγο δύο πράγματα που είναι γνωστά. Τρία-τέσσερα πράγματα υπαγόρευε. Δεν θέλει δηλαδή να. Ούτε, δεν θέλει να παίξει με τον πόνο του κόσμου του Άρη. Δεν το θέλει αυτό. Εξάλλου, εάν συνενέσει ο Άρης και αποδεχτεί την πρόταση του κυρίου Κάλλας, θα είναι στα μέσα Ιανουαρίου εδώ ο κύριος Κάλλας μαζί με τον Πίτερ Χένες και τον Φόιχτ. Οπότε μπορείτε να τους ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Θέλουν να παρακολουθήσουν από ό,τι πληροφορηθήκαμε κάποιοι από τα εντός έδρας παιχνίδια που έχει η ομάδα μέσα στο Γενάρη. Έτσι δεν είναι? Ναι, μέσα στις προθέσεις τους. Έχετε κάποια ενημέρωση από την πλευρά του Ερασιτέχνη και για το θέμα αν θα υπάρξουν πληρωμές, δηλαδή αν θα γίνει αυτή η διευκόλυνση που μέχρι λέγεται? Εμείς δεν έχω καμία ενημέρωση. Χθες έκανα πολλές απόπειρες να συνεννοηθούμε, γιατί δεν ήθελα να το κάνω πριν τους ενημερώσω. Είχαν κλειστά κινητά. 12 το βράδυ και δεν κατέστη δυνατό να τους βρω. Το πρωί νομίζω τα έχουν ανοίξει πλέον τα κινητά τους, γιατί και χθες και εμείς που τους καλούσαμε ήταν τα κινητά τους κλειστά. Εντάξει, μπορούμε να το σεβαστούμε υπό την έννοια ότι προφανώς ήθελαν να αποσυρθούν για να ηρεμήσουν και σωστά, για να πάρουν τις αποφάσεις, γιατί μιλάμε για μια πολύ σημαντική απόφαση. Έτσι. Πολύ σωστά. Όμως η δική μας πρωτοβουλία, έστω και αυθαίρετα σε εισαγωγικά, ήταν κατόπιν εντολής του κυρίου Κάλλας, ο οποίος ανησύχησε όταν διάβασε στο ίντερνετ πως η ομάδα θα διαλυθεί από τη φυγή κάποιων παιχτών. Ναι. Και θέλοντας να προλάβει αυτή τη φυγή, έδωσε την εντολή να δημοσιοποιήσουμε την πρόθεση του να τους πληρώσει αυτός. Νομίζω αν καλέσετε τώρα τον πρόεδρο, το συμβούλιο του Ερασιτέχνη, νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το συνεννοηθείτε. Ναι. Έχω την αίσθηση τώρα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι τα κινητά τους είναι ανοιχτά πλέον το πρωί. Ένα άλλο κομμάτι, κύριε Γιακουμίδη, που απασχολεί και απασχόλησε αρκετά τον κόσμο τις προηγούμενες μέρες, όταν υπήρχε το θέμα στην επικαιρότητα και εξακολουθεί να υπάρχει φυσικά, είναι το θέμα του Πάουλο Κάμπος. Νομίζω ότι αυτό ξεκαθαρίστηκε από μέρους σας, ότι η πρόθεση του κυρίου Κάλλας δεν είναι να τον απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ναι, αυτό να το διατυπώσουμε με κάθε επισημότητα και κάθε, να το επικυρώσουμε με κάθε επισημότητα ότι κανένας δεν θα πειράξει τον κύριο Κάμπος. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης, ο αδερφός του Άλεξ Κάλλας, προφανώς θα αναλάβει και κάποιο άλλο πόστο τώρα, έτσι δεν είναι? Ήταν αυτό επιθυμία του κυρίου Δημήτρη Καλαϊτζίδη, που εξήγησε ότι αν ήταν στη θέση του κυρίου Κάμπος, που ήταν στο παρελθόν, δεν θα ήθελα να του ξανασυμβεί αυτό. Μάλιστα. Άρα το ξεκαθαρίζουμε και αυτό για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν τίθεται κανένα απολύτως ναι. ζήτημα. Μας είπατε ότι υπάρχει εντολή του κυρίου Κάλλας από την Αμερική να δοθούν κάποια χρήματα στους ποδοσφαιριστές υπό το φόβο αποχωρήσεων από την ομάδα και άλλων, πέρα από αυτών που έχουν γίνει από την πλευρά του κυρίου Γαλανού, και είναι ουσιαστικά θέμα πλέον νέας επαφής από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Είναι λογικό όταν θέλει να κάνει μια σοβαρή δουλειά και σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο δεν θέλει να παραλάβει ακόμα πιο αποδυναμωμένη την ομάδα. Μάλιστα. Θα τη διαφυλάξει όσο μπορεί. Ωραία. Νομίζω μας το επιτρέπετε. Μας περιγράψατε έτσι σε αδρές γραμμές τι περιλαμβάνει η πρόταση και το τι περιμένουμε. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να κάνετε καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα πρώτα απ' όλα. Να ζήσει η οικογένειά σας. Και εσάς και στους ακροατές σας και σε όλο τον κόσμο με υγεία και δύναμη. Και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιακουμίδη. Παρακαλώ, καλημέρα.